Έχουμε ακόμα μια μάχη. Τα βλέπετε. Έχουν σχέδιο να απειλήσουν, να τρομοκρατήσουν το λαϊκό κίνημα. Δεν είναι απλά το ότι αρνήθηκαν να κουβεντιάσουν. Δεν είναι απλά το ότι αποφεύγουν τη συζήτηση για την επίθεση την εγκληματική την οποία δέχτηκε ο Κώστας ο Γαργάλας, τη μαφιόζικη επίθεση με κουκουλοφόρο τον Βασίλη Ζαχίλα. Δεν είναι ότι θέλουν να το αποφύγουν και ότι δεν τοποθετηθήκαμε. Θέλουν να αποφύγουν τη συζήτηση στο γιατί έγινε αυτό. Και αυτά γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται, δεν θα συνεχίσουν γιατί θα τους κόψουμε εμείς το βήχα και έχουμε τη δύναμη να τους κόψουμε το βήχα, γιατί ακριβώς αυτό το Δήμο ακολουθούν όπως έχουν πει μια πολιτική που οι μεγάλοι καρχαρίες γεμίζουν την τσέπη εκατομμύρια. Τα έχουμε ξανακαταγγείλει και γι' αυτό δεχτήκαμε το χτύπημα και γι' αυτό δεν θέλουν να το κουβεντιάσουν το ζήτημα. Δώσαμε μια μάχη, δεν απειλούμαστε, δεν τρομοκρατούμαστε, καταγγέλουμε το σκηνικό που έστησε ο Μπέος με την αστυνομία και το γεγονός ότι είχε πάλι τους μπράβους, αλλά κάλεσε την αστυνομία για να κάνει συλλήψεις του κόσμου που ήρθε να ακούσει και που δεν παρεμπόδισε τη διαδικασία. Περιμέναμε υπομονετικά να πάρουν απόφαση να κουβεντιάσουμε το ζήτημα. Καλέσανε και τις δυνάμεις καταστολής. Δεν φοβόμαστε, δεν τρομοκρατούμαστε. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Και ο αγώνας από εδώ και πέρα είναι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Θα αποκαλύπτουμε κάθε πράξη τους που ευνοεί τα συμφέροντα και είναι εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων. Αυτά.